θα μπορούσε να ζει ακόμα, ας πούμε, τουλάχιστον η μητέρα μου. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι θα το κάνω για εκείνη. Λέγομαι Αθηνά Αλεξανδρίδου και πάσχω από Μόνιχη Πελιντάου. Μια κληρονομική, πολυσυστηματική, νεοπλασματική, σπάνια νόσος. Ένας κληρονομικός καρκίνος του νεφρού στην ουσία. Ένα γονίδιο που ελέγχει τη VHL πρωτεΐνη, που είναι αυτή που ελέγχει τον παράγοντα HIF. Hypoxia Inducible Factor, που αυτός είναι ο παράγοντας που ελέγχει την υπόξια και την αγκιογένεση, δηλαδή τη δημιουργία όγκων. Και η δική μας λύση μπορεί να λύσει πάρα πολλούς όγκους και από, τον υπόλοιπο πληθυσμό. Γι' αυτό και οι ερευνητές, οι δικοί μας, πήραν φέτος το Νόμπελ της ιατρικής και της φυσιολογίας. Περνάει 50-50 στα παιδιά. Το συγκεκριμένο φαινόμενο που υπάρχει στη χώρα μας, και δεν ξέρω αν έχει παρατηρηθεί και σε άλλους πληθυσμούς έξω, αλλά είναι άξιο παρατήρησης, είναι ότι πάσχει περισσότερο η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως ο ποντιακός πληθυσμός. Και επίσης υπάρχουν και οικογένειες στην Ελλάδα που η νόσος δεν έχει περάσει 50-50, έχει περάσει 100%, δηλαδή δεν έχει παραλείψει κανένα παιδί, κανένα εγγόνι, κανένα ανήψη. Το δικό μας τεστ μπορεί να γίνει πάρα πολύ οικονομικά και για όλη την οικογένεια στο Δημόκρητο. Θέλουμε να προλαμβάνουμε τους όγκους στην αρχή, που μπορούμε να έχουμε αποκατάσταση, που δεν έχουν ήδη προκαλέσει βλάβες. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώιμη ανίχνευση και γι' αυτό προσπαθούμε να μιλάμε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους φροντιστές και στους γιατρούς. Ενώ έχουμε δυνατότητα να έχουμε μια καλή ποιοτική ζωή, όταν δεν ξέρουμε από τι πάσχουμε, και αυτή είναι η αρχή της θεραπείας πάντοτε, είναι η διάγνωση. Μόνο πρώιμη ανίχνευση υπάρχει μέχρι στιγμής για την νόσο. Και είναι χαοτικό το να βγάζεις όγκους συνέχεια και ξανά επαναληπτικά στα ίδια μέρη και να μην αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται και να μην αντιλαμβάνονται και οι γιατροί. Και η επιτυχία της ομάδας ήταν ότι βρήκαμε γνώστες γιατρούς, τους φέραμε εδώ και μπορούν πλέον οι θεραπείες να γίνονται εδώ. Εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένες 33 οικογένειες, αλλά μπορεί να πάσχει σε κάθε οικογένεια από 5 έως 10 άτομα μπορεί να πάσχουν έξω. Στατιστικά, οι ασθενείς είναι 1 προς 32.000, ήταν προς 36, ένα ποσοστό που πέφτει γιατί ήμασταν αδιάγνωστοι. Οι ασθενείς μας έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον κατά μέσο όρο 8 με 10 εγχειρίες στη διάρκεια της ζωής τους. Οι περισσότεροι έχουν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους αδιάγνωστοι. Πέθαναν αρκετά νέοι, δηλαδή ο μέσος όρος ζωής ήταν γύρω στα 45 χρόνια. Άρχισα να στέλνω mail στην Ευρώπη και στην Αμερική και αμέσως ανταποκρίθηκε VHL Family Alliance, όπου είναι ενωμένη σχεδόν με το 90% όλων των ασθενών παγκόσμια. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι μια τεράστια πηγή ενημέρωσης, επικοινωνίας. Δεν υπάρχει χρηματική υποστήριξη, αλλά το βασικότερο σε αυτή τη φάση είναι να υπάρχει η ενημέρωση και η εμπειρία των ασθενών και των γιατρών. Έτσι αρχίσαμε λοιπόν να μοιράζουμε την ενημέρωση σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία στην Αθήνα. Επεκταθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί βρήκαμε γνώστες γιατρούς και κυρίως ψάξαμε να βρούμε γιατρούς που ήταν σε αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό και μπορούσαν εδώ να μας βοηθήσουν με την εμπειρία τους. Το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να μαζέψουμε και κάποιους γιατρούς της Ευρώπης και τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, που είναι ερευνητής και ογκολόγος έξω, και να κάνουμε εδώ το πρώτο μας συνέδριο στο Δημόκρητο. Μάθαμε ότι επιβαρύνεται ένας ψηλότερος άντρας πολύ περισσότερο από έναν κοντύτερο και ότι οι άνδρες έχουν πιο τακτικά καρκίνο του νεφρού από ότι οι γυναίκες. Ανακαλύψαμε από το 2002 που μας άφησε η μητέρα μου, 2012 κάναμε στο Δημόκρητο το γονιδιακό μας έλεγχο και καταλάβαμε ότι πρόκειται για το VHL. Ευτυχώς οι αδερφές μου και τα παιδιά τους φυσικά, γιατί περνάει από το γονιό στο παιδί, δεν είχαν
κληρονομήσει το δικό μας DNA, δεν είχαν VHL. Οι ασθενείς, οι προηγούμενοι, η μητέρα μου και η γιαγιά μου είχαν πεθάνει αδιάγνωστες, αλλά από τα σημεία φαίνονταν ότι πάσχουν από αυτή την νόσο. Όπως και εγώ καταλάβαμε ότι ήταν μια φοβερή νόσος όπως την είχαμε ζήσει μέσα από τη γιαγιά και τη μαμά, αλλά ξέρουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται και ότι έχουμε ελπίδα. Είδαμε το VHL, όπως λέει και το handbook της ασθένειας, σαν έναν πάρα πολύ δυνατό άνεμο, που αν δεν το γνωρίζεις, θα σε πάει όπου θέλει αυτός. Όταν όμως ξέρεις την ορμή του, μπορεί να τον χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις εκεί που θες εσύ. Όπως αυτή τη στιγμή η επιστήμη οδηγείται στη λύση των περισσότερων όγκων εξαιτίας αυτού του γονιδίου και εξαιτίας των κλινικών μελετών που γίνονται στους ασθενείς μας. Το βάρος του να έχεις μία τέτοια νόσο είναι μεγάλο, ότι συνήθως οι περισσότερες οικογένειές μας είναι μονογονεϊκές, όχι μόνο γιατί θέλει να φύγει ο σύντροφος, αλλά γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος των συνεχών εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, περισσότερες φορές αγχώνεται ο σύντροφος περισσότερο από το άτομο που πάσχει. Οι περισσότεροι μέσα στην οικογένεια συνήθως απομακρύνονται από τους πάσχοντες όσοι δεν πάσχουν, διότι τους βλέπουν και σαν οικονομικό πλήγμα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά κρατούν αποστάσεις ασφαλείας και στην ουσία κλείνουν οι πόρτες γύρω-γύρω. Και το κακό στη δικιά μας χώρα είναι ότι δεν υπάρχει και κρατική μέρημνα. Όχι μόνο που δεν αναγνωριζόμαστε στα ΚΕΠΑ, δυστυχώς, αλλά τώρα έχουμε όρφα code, έχουμε μπει στον ΕΠΑ, δηλαδή είμαστε αναγνωρίσιμοι και πάλι βέβαια μας κόβουν ποσοστά αναπηρίας, ενώ η ασθένειά μας έχει αναγνωριστεί σαν μη αναστρέψιμη. Πολλές φορές έχω ακούσει και από συγγενείς ότι πώς γίνεται να σας συμβαίνουν όλα αυτά και να είσαι έτσι ή να τα αντιμετωπίζεις με τέτοια αναισθησία. Και το έχω ακούσει αυτό με λύπη μου και από γιατρούς σχόλια που φτάνουν σε bullying. Ότι ήθελες να παντρευτείς, ήθελες να κάνεις οικογένεια και τουλάχιστον να μην παντρευόσαστε. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και όχι στην ουσία να αποθαρρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν και εμένα που θέλουμε να ζήσουμε. Και μας στερούν τα όνειρά μας. Το χειρότερο με εμάς είναι ότι υπάρχει στίγμα. Δηλαδή ότι οι ασθενείς μας δεν ανοίγονται. Δεν μιλάνε άνετα για το πρόβλημά τους, ακόμα και στους συντρόφους τους. Οι κληρονομικές ασθένειες δεν είναι στίγμα. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτές. Εγώ πιστεύω, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, οι αναπηρίες δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους που πάσχουν να αναπτύξουν άλλα πράγματα. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, δεν είμαι αξιολύπητη, ούτε αισθάνομαι αξιολύπητη. Εμείς προκαλούμε τα αισθήματα των άλλων. Παρότι έχουμε νιώσει ίκτο και λύπη, παράλληλα νιώθουμε και απόρριψη. Διότι κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με κάτι που έχει τόσες πολλές διαστάσεις και τόσες πολλές απαιτήσεις. Οι γιατροί που έχουν ασχοληθεί μαζί μας είναι πάρα πολύ σοβαροί, αγαπάνε την επιστήμη τους και πραγματικά αγαπάνε τον άνθρωπο. Ο κόσμος στην ουσία δεν θέλει να ξέρει τι έχει και δεν θέλει να πάρει και τη σφραγίδα του πράγματος που έχει. Δηλαδή θέλει καλύτερα να πιστεύει ότι ίσως να το έχω, αλλά και ίσως να μην το έχω. Γιατί και αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, η αδιαφορία και η αδράνεια. Δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να κάνουμε μια ομάδα που να λειτουργεί, ενώ το έχουμε πετύχει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ακόμα δεν το έχουμε κατορθώσει, γιατί υπάρχει το στίγμα και κανείς θα περίμενε ίσως να είναι πιο έντονο εκτός Αθηνών. Εγώ το βλέπω πιο έντονο εντός Αθηνών και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση και θα έρθει κάποια στιγμή και μια γονιδιακή λύση για την ασθένειά μας μέσω ενός φαρμάκου. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά του σκαμπανέα, να σκάβουμε και να προχωράμε και να βρίσκουμε ασθενείς, διότι φανταστείτε να έχουμε λύση στο πρόβλημά μας, αλλά να είναι κάποιος αδιάγνωστος. Πώς θα σώσει τη ζωή του, πώς θα πάρει το φάρμακό του. Και γι' αυτό θέλουμε όσο γίνεται να πλατινθούμε, να βγούμε προς τα έξω,
Δεν ντρεπόμαστε ή δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για μια ασθένεια που έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας. Εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να ασχολείται, όπως είπε και ο Σωκράτης, και να στεναχωριέται με ό,τι διορθώνεται και με ό,τι δεν διορθώνεται. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε γι' αυτά. Εγώ θα σας πω εν συντομία ένα πολύ μικρό παράδειγμα που αναφέρθηκε από ασθενή ο οποίος είχε καρκίνο, δεν είχε VHL, αλλά ανέφερε την εμπειρία του. Μιλάγαμε με μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε από καρκίνο του στήθους, έκανε μεταστάσεις, είχε διάφορα προβλήματα και τελικά έμαθε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια μετάσταση και στα κόκαλα. Εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της τη ζήτησε να πάνε ένα ταξίδι και δεν ήθελε να του ανακοινώσει ότι έχει καινούργια μετάσταση. Πίστεψε ότι καλό είναι να κάνουν το ταξίδι τους και να γυρίσει πίσω να συνεχίσει τις θεραπείες. Όντως πήγανε ταξίδι και στο ταξίδι ο σύζυγος χτύπησε σε ένα πάρα πολύ άσχημο ατύχημα και έμεινε σε κόμμα στο νοσοκομείο για 3 μήνες. Η σύζυγος αναγκάστηκε να μείνει δίπλα του, διότι δεν μπορούσε να μεταφερθεί ο σύζυγος, δεν επιτρεπόταν. Εκείνη την εποχή έμαθε να δίνει και να μην σκέφτεται τον εαυτό της. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως είχε παραδεχτεί και η ίδια, ήταν εγωκεντρική. Είχε μάθει να είναι το μοναχοπέδι της οικογένειας που του προσφέρονταν όλα. Ήταν δύσκολη σαν άνθρωπος και είχε παιδέψει και τον σύντροφό της αρκετά. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο κρεβάτι δίπλα στο σύντροφο, ξέχασε το εγώ και άρχισε να λειτουργεί με το εμείς. Βρέθηκε δίπλα του, να είναι συνέχεια δίπλα του, να του διαβάζει, να του μιλάει, να του περιγράφει, γιατί ήταν σε άγρυπνο κόμμα. Καταλάβαινε ο άνθρωπος, αλλά δεν είχε καμία επικοινωνία. Όταν ο σύζυγος ξύπνησε και μεταφέρθηκε εδώ, πήγε και εκείνη να κάνει τις εξετάσεις της. Και τότε τι είδε? Ότι η μετάσταση που είχε αρχίσει είχε υποχωρήσει. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι η προσφορά είναι φάρμακο. Πιστεύω ότι όλα έχουν να κάνουν με το μέσα μας, δηλαδή με το πόσο είμαστε καλά. Και αυτό ξεκινάει με το πόσο αγαπάμε, πόσο προσφέρουμε. Ό,τι κάνουμε μας έρχεται πίσω. Και αυτό είναι ένα αληθινό και 38 παράδειγμα που δείχνει ότι ο εγκέφαλος, που είναι ο εργοδηγός του υπόλοιπου σώματος, δεν τα παρατάει όταν έχει να προσφέρει. Όσο περισσότερα παθαίνει κάποιος, τόσο περισσότερα πρέπει να δίνει, γιατί έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό το μάθημα. Αγωνίζομαι γιατί βλέπω ότι είναι όλοι τόσο ταλαιπωρημένοι όπως η μητέρα μου και είναι νέοι άνθρωποι περισσότεροι. Τώρα έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και μας έχει δοθεί μια παράταση, γιατί έχουμε μάθει πράγματα για την πρώιμη ανίχνευση, αλλά και για τη διατροφή, γιατί και η καλή διατροφή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας. Παίζει πάρα πολύ ρόλο, όχι η ασθένεια, αλλά το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την ασθένεια. Και για μένα η ασθένειά μου ήταν ένας δάσκαλος. Με έμαθε θέλοντας και μη να ζω μια λιτή ζωή, να μάθω να ζω μια μοναχική ζωή, να μάθω να μην περιμένω τίποτα από κανέναν, αλλά ό,τι μου δίνεται να το θεωρώ δώρο, ξέροντας ότι ό,τι έχω αυτή τη στιγμή είναι μη αναστρέψιμο. Έχω σκεφτεί ότι θα ήταν ωραίο να μην έχω να νοιάζομαι συνέχεια για το αν βγήκαν καινούργιοι όγκοι και τι όγκοι έχουν παρουσιαστεί σε μένα, στους ασθενείς, και πόσο καλά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν θα έλεγα ότι θα με δυσκολέψει η ζωή μου χωρίς τις αναπηρίες. Δηλαδή για μένα θα ήταν θαύμα να μπορούσα να μην ξανακάνω ινσουλίνη ή να μπορούσα να φάω όλα αυτά τα πράγματα που έχω ονειρευτεί να φάω. Και φυσικά και να μην παχαίνω εκτός από το σάχαρο. Αλλά πιστεύω ότι μαζί με το πρόβλημα μου δόθηκε και μία αποστολή. Και τη στιγμή που βλέπω ότι βοηθώ τόσα νέα παιδιά και τόσες οικογένειες και τόσοι άνθρωποι, όταν τους λέω
μου λένε ότι προσευχόμαστε για σένα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο που δεν θα το είχα ποτέ στη ζωή μου αν δεν είχε παρουσιαστεί αυτή η ασθένεια και αν δεν είχα μάθει εγώ να ζω μαζί της. Ο κόσμος να το ψάχνει, να μην φοβάται να αντιμετωπίσει τις κληρονομικές καταστάσεις. Στίγμα δεν είναι ότι έχουμε κληρονομήσει. Πρέπει να ντρεπόμαστε περισσότερο για τις πράξεις που κάνουμε που βλάπτουν τη φύση, τα ζώα, τον εαυτό μας, το διπλανό μας και όχι να ντρεπόμαστε για κάτι που έχουμε κληρονομήσει εξαιτίας μιας ατέλειας του DNA. Πρέπει όλοι να ανοιχτούμε, να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε. Μπορεί να μας βρει στο blog μας που είναι το VHLGR Blogspot. Στο Φουμπού υπάρχει το Αθηνά Αλεξανδρίδου που είναι το προσωπικό μου, αλλά το υπάρχει και το VHL Family Alliance Greece και επίσης μπορεί να με πάρει στα προσωπικά μου τηλέφωνα.